μπορεί να είναι στο μυαλό σα συνέχεια και να μην έχετε αυτό το κέφι τέλο πάντων να έτσι, συμμετέχετε σε πολλέ δραστηριότητε. Θα έλεγα, κοιτάξτε να το ξεχάσετε λιγάκι ή αφήστε το για την άλλη εβδομάδα που αρχίζουν και καλύτερε προοπτικέ πάνω και σε αυτό το τομέα και κοιτάξτε να περάσετε όσο πιο συμπαθητικά μπορείτε αυτέ εδώ πέρα τι μέρε. Πάμε για, να δούμε του Παρθένου που όλα μυρίζουν ταξίδι και νομίζω ότι θα βράξετε πραγματικά την ευκαιρία με τέσσερι πλανήτε στο ζώδιο του Ταύρου, Είτε να φύγετε, να πάτε μια εκδρομή, να κάνετε ένα ταξίδι, πιθανώ και κάπω μακρινό, να δείτε ανθρώπου που σα έχουν λείψει. Μπορεί να υπάρχει και ένα ερωτικό ενδιαφέρον σε αυτό το ταξίδι που μπορεί να κάνετε, ή μπορεί να κάνετε και καινούριε νοοειμίε, ή να κάνετε και με. Μια... Γενικότερα και σε φιλικό επίπεδο και σε ερωτικό επίπεδο. Γενικώ είναι μια καλή περίοδο αυτή εδώ και επειδή όσο πλησιάζουμε προ το τέλο Μαου θα αρχίσουν λίγο τα πράγματα να είναι πιο απαιτητικά, κοιτάξτε να την ευχαριστηθείτε. Για του ζυγού δεν είναι οι ιδανικότερε συνθήκε σίγουρα, αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι θα βρείτε το χρόνο, τη διάθεση να είστε με αυτού που αγαπάτε. Θέλει μια προσοχή στα οικονομικά, δηλαδή μια προσοχή στο ξόδεμα και θέλει και μια προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με τα ερωτικά, με διάφορε αιμονέ, με μία... Μια τάση να ζηλεύετε ίσω λίγο περισσότερο αυτέ τι μέρε. Προσέξτε το λοιπόν λίγο περισσότερο για να μην χαλάσετε και τη δική σα διάθεση αλλά και τη διάθεση του συντρόφου σα. Κάντε λίγο υπομονή. Νομίζω ότι από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει να φτιάχνει το κέφι σα. Και πάμε να δούμε για του σκορπιού που αυτό το Πάσχα είναι η άλλη για σας. Και το λέω αυτό γιατί, γιατί τέσσερι πλανήτε είναι απέναντί σα. Και αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Με αυτού του οποίου επιλέγετε να περάσετε μαζί του αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα. Να του έχετε τσεκάρει, να έχετε ξαναφύγει μαζί του, να πάτε, α πούμε, ένα ταξίδι, αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε, ή να του έχετε ξανακαλέσει σπίτι σα ή να πάτε στα δικά του για να περάσετε τη γιορτή του Πάσχα. Δεν είναι δηλαδή για να κάνετε πειράματα και δοκιμέ, αν δεν θέλετε να σα βγουν από τη μύτη. Άρα προσεκτικά, επιλεκτικά, ποιοι θα είναι κοντά σα σε αυτέ εδώ πέρα τι μέρε και το μεγάλο Σάββατο και η Κυριακή του Πάσχα έχουν πολύ καλή καλύτερε προπτικές σε σχέση με την αυριανή και την μεθαυριανή μέρα που ίσω σα προσθέτουν λίγο περισσότερο άγχο και υποχρεώσει. Και πάμε να δούμε του τοξότε, που καλό είναι αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα να δράξετε την ευκαιρία να Τουλάχιστον να προσέξετε όσο μπορείτε λίγο περισσότερο τη φυσική σα κατάσταση, να βρείτε χρόνο για βόλτε, να κάνετε πράγματα που σα ηρεμούν, σα διασκεδάζουν και βέβαια προσοχή στη διατροφή. Εννοείται με τόσου πλανήτε στον Ταύρο, μην το ρίξετε εκεί δηλαδή. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Και με το δύο απέναντί σα. Πάμε να δούμε του εγώκερου που ένα ερωτικό ενδιαφέρον μπορεί να σα αποσχολεί περισσότερο μέσα στι μέρε αυτέ, με τόσου πλανήτε και μέσα σε αυτού την Αφροδίτη α, και τον Άρη. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει κάτι, ακόμα και αν μέχρι τώρα δεν είχε παρουσιαστεί τέλος πάντων ένα φως στον ορίζοντα στο τούνελ των ερωτικών. Και νομίζω ότι γενικώ είναι από τι καλύτερε μέρε τη Άνοιξη για εσά. Γι' αυτό εκμεταλλευτείτε αυτή τη συγκυρία και για να πάτε μια εκβρομή ίσω ή να βγείτε λίγο περισσότερο με του φίλου σα και γενικώ να κάνετε πράγματα που σα ξεκουράζουν και σα διασκεδάζουν. Πάμε να δούμε του υβροχώου που η, η, κατάσταση τώρα έχει ω εξή. Τόσοι πλανήτε μαζεμένοι στον Ταύρο σημαίνει τι, ότι οικογενειακά είναι φέτο τα πράγματα για το, για το, Πάσχα. Δεν έχετε ίσω πολύ διάθεση για νέε γνωριμίε ή για πειράματα σε γνωριμίε κι εσεί. Θέλετε ανθρώπου του τους οποίου εμπιστεύεστε, του οποίου ξέρετε ότι περνάτε καλά μαζί του όποτε έχετε φύγει μαζί του ένα ταξίδι ή όποτε έχετε περάσει μαζί του γιορτέ. Και νομίζω ότι έτσι, σε ένα πιο κλειστό περιβάλλον, θα θελήσετε να περάσετε α, την μεγάλη εβδομάδα. Και για του ηχθεί, με τόσου πλανήτε, μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με μετακινήσει, εκδρομέ, ταξίδια, ακόμη και αν δεν το έχετε προγραμματίσει, α, νομίζω ότι τελευταία στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι α, που θα τονώσει το ηθικό σα και μπορεί να σα ικανοποιήσει ιδιαίτερα. Έτσι, και την, το Σαββατοκύριακο θα είναι και η Σελήνη στο ζώδιο σα. Εκεί πέρα λοιπόν, έστω και τελευταία στιγμή, κάτι θα βρεθεί για να φτιάξει τη διάθεσή σα.